τέλος πάντων. Α, παιδιά, δεν είναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μπαίνει μέσα ο Δημήτρης και λέω, μια χαρά μου φαίνεται. Τι θέλει να αλλάξει. Είμαι 52 χρονών. Είμαι απόστρατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Τα τελευταία 7 χρόνια είμαι σε σύνταξη. Πιλότος. Μηχανικός πτήσεων. Ήμουν στην αεροπορία. Τι έκανες εκεί. Φαντάρος. Και έχει πολιτισμό, ρε παιδί μου. Δεν είδα καμία ιστορία που άκουγα στο στρατό με στην αεροπορία. Είδα δεν πολύ μπορώ να κατηγορήσω τα άλλα σώματα, αλλά από ό,τι ξέρω. Και η στολή μουρλια την είχα στενέψει πάνω μου. Για πες μας όμως, βρε Δημήτρη μου, τη δική σου ιστορία. Εσύ τι έκανες στην πολεμική αεροπορία. Πήγα στα ελικόπτερα στη μεταφορά υψηλών προσώπων. Ποιον υψηλών προσώπων. Είναι όλη η πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ξένοι επίσημοι, όταν επισκέφτονται την Ελλάδα κάποια στιγμή, κάναμε και σε αυτούς κάποιες μεταφορές. Δημήτρη μου, ελπίζω μια μέρα να μεταφέρεις και μένα. Τώρα ασχολούμαι μόνο με τη μουσική. Α, έχω για κάνει ποια μουσική. Χόμπι, σχεδόν επάγγελμα. Παίζω drums. Wow. Πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με ένα. Τώρα έχει καταλήξει ένα group, blues band. Blues rock. Στο σπίτι είσαι μόνος σου, είσαι με οικογένεια, είσαι... Έχω οικογένεια, έχω σύζυγο και παιδί, ένα γιο 15 ετών. Να τον χαίρεσαι. Πρώτη ηλικίου. Παίζει drums. Παίζει πλήκτρα και τραγουδάει. Και είναι πάρα πολύ καλός. Τι είναι αυτό που γυαλίζεται αυτή, είναι σκουλαρίκι. Ναι, ένα στρασάκι, ένα διαμαντάκι. Τα μαλλιά, Σοφία, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε και ένα θέμα έτσι, αραίωση ή κάποια πράγματα φανερά. Δηλαδή, έχουν πει πολλά πράγματα. Γοητευτικό είναι αυτό σε έναν άντρα. Όχι πάντα. Δεν φοβόσουν τα κενά αέρος, αγόρι μου, και σε νοιάζουν τα κενά στα μαλλιά. Εδώ θα τα καλύψουμε όλα. Εγώ βλέπω έναν υγιή άνθρωπο που έχει καταφέρει μέσα από τη διαδρομή του και την καριέρα του σαν στρατιωτικός με αυτή την ευθύνη και σε αυτό το πόστο να βρει τις ισορροπίες του, να εκφορτίζεται, να εκφορτίζει το άγχος και την πίεση από τη δουλειά με κάτι το οποίο είναι τόσο ωραίο και τον φτιάχνει και τον ισορροπεί και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μόνοι μας βρίσκουμε τρόπο και διέξοδο στις ανάγκες μας, τις ψυχολογικές. Εγώ έχω να κάνω με τη φαντασίωση κάθε γυναίκας. Ένας ένστολος ντράμερ. Δηλαδή, πες μου σε παρακαλώ τώρα, δεν πρέπει να το απογειώσουμε. Εγώ θα βγάλω και το σεξ στοιχείο που σου έχει αφήσει η στολή και το sexy boy που παίζει drums και όλα τα κορίτσια του κοιτάνε. Πάμε να κάνουμε ένα αεροπλανικό super makeover που θα απολαύσεις και εσύ και η γυναίκα σου και οι θαυμάστρες που θα έρθουν και ο γιος σου και όλοι. Μια χαμηλή διέλευση λέω, με μεγάλη άνοδο μετά.